Επίσης, να πω ότι. Ναι, θα σου δώσω μετά. Μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή, εκείνη η ΑΕ, την παίζει στο ΆΚΑ. Εκεί έχεις ποδοσφαιριστές με ταχύτητα. Τσαπατσούλιδες, χασογκόλιδες. Έχεις ταχύτητα. Και έχεις χαφ πάλι με ταχύτητα. Δηλαδή, ο Χαρίς είναι γρήγορος. Ωραία. Και έχεις και μπακ ο ένας. Που έχει ταχύτητα. Ας πούμε ο Κίτσου είναι ταχυδυναμικός. Είναι απαράδεκτο να μην έχεις οργανώσει ευνηδιασμό. Ο Κίτσου. Το... άκουσα σήμερα ο Κίτσου. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει βάλει γκολ σε ευνηδιασμό κανένα. Έχοντας ταχύτητα τους παίκτες. Κράτατε αυτό. Είναι πολλά μέσα στο ποδόσφαιρο. Πολλά. Δεν προλαβαίνουμε μέσα σε δύο και στις τέτοια. Έκανε άσχημη εμφάνιση από τον Κίτσου σήμερα. Ναι. Ο Ροντρίγκες απαράδεκτος από Κίμερια. Παράδεκτος ο Ροντρίγκες. Επίσης, όταν έχεις δύο παίκτες, Μακ, άκου λίγο, Μακ και Ροντρίγκες. Και, και έχεις αυτά τα center back της ΑΕΚ που έχουν προβλήματα, ιδιαίτερα ψηλά, ναι, αλλά μάγκα. Πας και τα χτυπάς στην καρδιά τους. Δεν πας πλάγια μάγκα, Γιάννη. Να οργανωθούν όλοι κτλ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έρχομαι στα λόγια σου ότι δεν έχετε, δεν έχετε ποδοσφαιρική πουστιά, δεν έχετε. Ποδοσφαιρική αλητεία, δηλαδή το Κύπρο παίρνει ο Πανιόνιος το 98 με Καμίτσι, Μπουγά, ξέρω και τα λοιπά. Έχει μια αλητεία ποδοσφαιρική. Δεν έχει. Ο Παλωτέλη. Δεν έχει. Ο Παλωτέλη και ο Ντερόση, ρε φίλε. Έχετε. Πλάκα, κάνεις. Ας το φέρει και αυτό. Έχετε. Έχετε, ας πούμε, τον Κλάους με τον Μπερμπάντοφ. Έναν από τους δυο σε κατακτητικό ποδόσφαιρο τους βγάζετε και στην κόντρα επίθεση τους βάζετε εκεί. Δηλαδή έχετε κάνει τερατουργήματα. Κόρπο σίδερο. Μπορούσε να βάλει φόρμα και το μάτι. Ο Μπέισλι βρήκε στρωμένο έδαφος όμως από ήδη μια μεγάλη, πολύ καλή Λιβερπούλ του Μπιλ Σάνκλι. Δεν μου λες. Ο Άλεξ Φέργισον παρέλαβε καμένη γη. Καμένη γη. Όχι τόσο με τον Ρονάρντισον, καλό ήταν ο Ρονάρντισον. Έπαιζε ωραία μπάλα η United, δεν έπαιρνε τίτλους. Πάμε κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι μέσα στο τι θες. Λοιπόν, τι. Μπορούσε να βάλει και το Mac 4 και να βάλει στις γραμμές τον Ζάιρο από τη μία και τον άλλον από την άλλη. Mac μόνο στο 4 δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, το Τζέλ μου στέλνει ένα μήνυμα η κυρία. Ναι. Το Τζέλ λέει το κάνουν οι γυναίκες για να μεγαλώνουν τα νύχια τους. Ποια νύχια τους. Στα πόδια ή στα χέρια. Παντού. Τι λέει. Στα χέρια. Στα χέρια. Λοιπόν. Σιγάμε είναι και ο Ροναλντίνιο. Σιγάμε και ο Ροναλντίνιο ρε Τζόρνταν ο Μπερμπάντοφ. Βάλτο εσύ και τα λες. Βάλτο εσύ και τα λες. Κόσμος σημειώνεις. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, εγώ Ηρακλής είμαι. Ναι. Καλλιτέχνες. Ένα όνομα φίλε, όνομα θες να δώσεις. Παόκια εκεί πέρα να πούμε. Τι. Περαστικά λέω εκεί στενά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά φίλε, κάνε υπομονή, κάνε έρχεται η ώρα σου. Αύριο... Έρχεται η ώρα σου, το Φεβρουάριο. Αύριο ο Λαμπρόπουλος σφυρίζει δύσκολο. Το Φεβρουάριο έρχεται η ώρα σου. Τέλος πάντων. Έλα βρε παραστάτη εσύ τώρα. Έβγαλε ο Σαρλής, είπε κάτι και βγάλατε 50 ανακοινώσεις για να το καλύψετε, εντάξει. Άντε, εντάξει. Γιατί δεν σ' άρεσε ρε, αυτό που λέω αυτό με το Σαρλή. Αρέα εμένα με το Σαρλή αυτό με άρεσε. Ο Παπαθανασάκης τον πήρε πίσω. Ποια ομάδα το έκανε αυτό. Πώς το πες. Ποια άλλη ομάδα είπε αυτό να πράξει. Ποια άλλη ομάδα να βγει ο παδός της. Ποια ομάδα να βγει ο παδός της, να πει για το Μαρινάκι και ο μεγαλομέτωχος να το τραβήξει πίσω. Καμία. Πάντως να ξέρεις. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Τώρα πάντως να ξέρεις ότι με αυτά που λες, ναι. Άμα αυτό που κήκησα να τυνάξω κανένα θέατ Κόρδοπα να πούμε. Καλά, ναι, καλά. Ναι, 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 αυτή τη στιγμή να πούμε το δεις να γίνεται πυροτέχνημα. Ναι. Αλλά αυτό που λύνει να πούμε εκεί πέρα που του παίζεις. Αν έχεις άντερα, έλα βρες εμένα. Γιατί... Άμα βρω εσένα, άστο να πούμε καλύτερα. Έλα, γιατί κατηχωριάτε σαν και εσένα, ξέρετε, τους κάνω εγώ. Άστο να πούμε καλύτερα. Άμα παιδιά, άστο. Είναι στα μπλόκα, είναι στα μπλόκα είναι τώρα. Η μαγιά σου είναι βλάχο. Σκαφιάρι να πούμε. Ναι. Βλάχο, έλα βρει εμένα. Σκαφιάρι να πούμε. Έλα να βρει εμένα, κολόβλαχε. Σκαφιάρι. Ροδερπάρα να πούμε. Ναι. Γιατί δεν μου τα λες εδώ. Ναι. Είναι άντρα. Σου κάπου στα μάξι λέει. Έλα γόρι μου εδώ, του κάτσου κάτι πατσάκια. Έλα δεν κάνει κάρμα εδώ. Έλα εδώ, έχεις νέες μπάγκες από το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ναι. Άντρες και σύντρε. Είναι θέμα σας κερδούς εκεί οι μπαμπάδες σας όταν κάνανε γιου στα καφενεία. Πού σε ντρέπεσαι, κοπρίτη. Έλα, face to face. Θα κάνουμε ένα δίλεπτο box, θα παίξουμε τα δυο μας. Σε κάτσου κάτι μάπες. Φλωρούμπα, είσαι και χωριά της. Τι να έρθεις να κάνεις. Σε καλή ερώτηση, φίλε. Ναι, λέγε. Πολύ καλή ερώτηση, στέλνει το μήνυμα ο φίλος. Γιατί τα τελευταία. Πού θες να ξέρω, ρε φίλε, εγώ τι είμαι, ρώτα κανένα ρεπόρτερ. Επόμενη γραμμή, ναι.
Ναι, χωριάτα. Ναι, κλείσατε. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Πώς καλώς τον. Ένας φίλος Ολυμπιακός είναι. Από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Λίγο με τον Τζόρνταν να μιλήσω. Πάρ' τον Τζόρνταν. Αλλά πριν ξεκινήσω να πω κάτι προς τον Μάριο. Ναι. Η κουβέντα που πες πριν το διάλειμμα για το μόλις πήγε ο Μπερμπάτοφ, έχεις απολύτως δίκιο. Για ποιο, κάθε... Στον Μπερμπάτοφ, ο οποίος βιολογικά είναι ο πιο ανέκαθρος παίκτης της ομάδας σου. Βιολογικά, ναι. Βιολογικά, ναι. Πού το ξέρεις, γιατρός, ρώτησες τον γιατρό του. Σταμάτα λίγο. Τι να σταματήσω, ρε. Λέγε, βιλέ. Και κράζεις τον Τζαβέλα, το λες τον Ατάλο συνέχεια, ενώ ο Τζαβέλα σε κάθε αγωνιστική, άμα και κάθε αγωνιστική, πιο πολλές είναι ο MVP σου. Κάνω λάθος, μήπως. Δυστυχώς, Τζαβέλα. Παλικάρι μου, μεσάνυχτα και από πού το σπουδάζω. Ο Τζαβέλα παίζει με μέσον, φίλε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Τζαβέλας. Γιατί όμως. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος αμυντικός στο kickbox. Μπάλα δεν ξέρει. Άιντε τώρα. Σήμερα θα σε δύο κόμματα. Βρε, δεν υπάρχει Τζαβέλας τώρα. Πάει να κουμπανίσει τον τερματοφύλακα και μετά τον πιάνει και τον φυλάει τώρα. Άιντε, βρε. Στεναχωρέσει τον γιο του πρόεδρου. Βρε, άσε τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι το μέσο του. Φίλε, καλά σου λέγε σένα τώρα. Δεν ξέρει μπάλα ο Τζαβέλας, ρε φίλε. Και εσύ βγήκε τώρα με πίσω μετά. Για να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Δεν μιλάμε, να μιλήσει για ποδόσφαιρο. Αλλά άμα ήξερε μπάλα Ολυμπιακό, θα σου τώρα σήμερα. Να παίζει 30 πρωταθλήματα σε 31 χρόνια. Ναι. Ναι, να παίζει Champions League με τη Juventus. Να τρως 5 και να μιλήσει. Να κάνεις 28 παίκτες σε 17 θέλεις να βάλεις. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο ένας λέει Ερυθρόλευκη Τούμπα, ο Μάνος λέει Θεσσαλονίκη πόλη του Ηρακλή. Εγώ παίρνω από την κίτρινο μαύρη Αθήνα κακό. Ο Κόντης, ο Κόντης. Ναι. Κόντης. Λέγε. Καλά, πολύ κρύος άκα για το παιχνίδι σήμερα να μιλήσουμε στο τέλος. Αυτό το μήνυμα. Δώσ' την πουλιά με τον Ολυμπιακό τα όρκ να σε κάνουν ήρωα. Βλάκα Μπερμπάτοφ. Καλά λέει. Εγώ θέλω να σας δώσω κάποια πραγματάκια που βλέπω στην ομάδα μου. Βλέπουμε πέρσι, θα σαραπολύσω λίγο γάμα εθνική, δεν πειράζει, κάτι με λίγο υπομονή όπως κάνει η παγκοσμίωση. Καταρχήν, φάγαμε τον Μπαζιαρά από τη δόξα δράμας. Είναι μια μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρό μας, έτσι. Είναι. Εγώ βλέπω πέρσι, αναλαμβάνει ο Πέρι με τον Γαλανό, ο κύριος Σοπαλίδη στον πάγκο, με τον κύριο Κάμπος 4 βαθμούς μπροστά. Παράλληλα πριονίζεται η θέση του προπονητή και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται μετά αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, δεν ανεβαίνουμε κατηγορία. Πήγε ο Άρης καλέ να κάνει εξυπηρέτηση στο ποδόσφαιρο μέσω Καλατζίδη. Ναι. Ήταν τόσο μικρός ο Άρης που αυτό. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να σας δώσω το άλλο. Ακούγαμε δεν έχουν πετρέλαιο τα παιδιά στο Ρήσιο να κάνουν μπάνιο. Ναι. Ακούγαμε ο Σανιά, ο Μανιά, ο Λουκιούλου δεν έχει δελτίο γιατί δεν παίζει ένα πλήρωτος. Ναι. Που όλοι αυτοί βγήκανε παιχταράδες όλοι. Και τώρα ξαναακούμε, όχι τα ράφια αδειάζουνε, όχι απλήρωτοι είναι, όχι τα φορτηγά δεν πάνε στην ώρα τους. Εγώ βλέπω τη μεγαλύτερη στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα να είναι μπροστά χορηγία. Ναι. Βλέπω την ομάδα να πηγαίνει τρένο. Ναι. Βλέπω το χωράκι με το μέρος μου. Ναι. Και νιώθω πολύ ικανοποιημένος γιατί η φετινή στόχη είναι δύο. Η άνοδος και η καθάριση. Ο ένας είχε επιτευχθεί. Ο άλλος πέφτει νύχτα στο Παλέρμο και ακόμη πέφτει. 25 Φλεβάρι το δικαστήριο και βλέπουμε και άμα και πώς και τι. Ναι. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο κόνσεπτ που λέγεται καθάριση θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον από τον Απρίλιο και μετά. Τότε βλέπω να ξεκινάει ό,τι είναι να ξεκινήσει. Αλλά σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα ολοκληρωθεί η τριετία και θα τις καπουλάρουνε, μην το πιστεύετε και πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο, θέλω να μιλήσω με τον Τζόρα προσωπικά. Έλα, πάρ' το εδώ. Έπεσες στα μάτια μου και θα σου δικαιολογήσω. Δεν μπορείς ένα τέρμπι χωρίτερο, οποιοςδήποτε παίχτης, να σε κρεμάει και να αφήνει την ομάδα με 10 με κόκκινη και εσύ, να καλύπτεις. Και εγώ δεν εκδίαζω τον άνθρωπο για την αποβολή του. Απαράδεκτη ήταν η αποβολή, φυσικά. Ρε εσύ, αλλά σου με παοξί μιλάς. Ας σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ τον έχουν χεσμένο. Τα πρόσωπα είναι αυτά. Άκου, ρε, τα οποία καθορίζουν. Λάθος
κάνεις, βρε, την κριτική τους. Δεν το έχεις καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι χεσμένος για τον ΠΑΟΚΣΥ. Ο Άρης είναι χεσμένος για τον Αριανό. Ο Σούπερ 3 είναι πάνω απ' όλα. Δεν το έχεις καταλάβει. Δεν υπάρχει, ρε, κάνεις εγώ, με προσωπολάτρες. Εγώ βλέπω την ουσία, άστο να λέει, δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Σίγουρα εγκλημάτισε πάνω στην ομάδα, το γνωρίζουμε αυτό. Πες το για. Φυσικά, εννοείται, τι να πω, εννοείται. Πες το για. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Ναι, φυσικά. Ναι. Εγώ μένω σε κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει προοπτική με αυτό το προπονητή. Συνέχεια σχήμα, αλλάζει συνέχεια παίκτες. Δεν υπάρχει. Επόμενη γραμμή, φύγαμε γρήγορα. Κορμό δεν έχει κάνει, ρε φίλε. Χτίζεται ο Πάο. Τι χτίζεται τώρα. Και περιμένουμε τον Μπερμπάτο. Ο Βελίδης ευθύνεται τώρα. Που έκανε την βροχιά. Άσε τώρα, εκείνος έχει τη δικιά του ευθύνη. Έχει τη δική του ευθύνη. Άντε, μπράβο. Έλα. Ενώ άλλος που έχασε 17 βαθμούς στο Πάο δεν έχει ευθύνη. Ο Βελίδης. Δεν σου είπα το κάνει επίτηδε. Δεν είπα το κάνει επίτηδε. Ο τούτο που έβαλε το Βελίδη μέσα, αυτό σου λέω, ρε παιδιά, δεν κάνει το νόρ. Δεν πηγαίνει κόντρα στην ποδοσφαιρική μοίρα. Κάποια πράγματα είναι και μεταφυσικά. Αυτό. Και θέμα κάρμα. Σε αυτό, ναι. Αυτό. Κάνει ο άλλο γαθίσια εμφάνιση στην Ξάνθη. Δεν το λες. Μόνο η μισμισιά που σου κάνει ο Σουηδός φτάνει. Φταίει ο Όλσεν στον κόλπο της Ξάνθης που δεν βγαίνει. Που είναι στην μικρή περιοχή. Παίρνει κεφάλι όσο φτάνει. Όχι. Στην περιοχή. Δεν ακριβώ έτσι, Γιώργο. Είναι πολύ μυστήρια. Είναι πολύ μυστήρια, δεν είναι έτσι, μωρέ, μην τα κάνουμε όλα. Φταίει ο Όλσεν. Μέχρι το 30 παίζει Ξάνθη Όλσεν. Φταίει ο Όλσεν, πού? Τι, όλα καλά. Δώσ' τι, ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε, ναι. Τι είναι, πάω, πού? Θέλω να ρωτήσω λίγο για τον Ηρακλή, σχετικά με τον Λεωρίδη. Πώς σου φαίνεται? Πολύ καλή μεταγραφή. Ναι. Συγγνώμη, παδός, φίλε, παδός Ηρακλής. Ηρακλής, ναι. Ναι, λίγο πιο δυνατά να ακούμε λίγο. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Τώρα. Άμα έρθω εκεί όμως, θα σε πιάσω. Μόνο από τη φωνή, φίλε. Μόνο από τη φωνή. Ψιλογκίνη. Από τη φωνή. Τι να πιάσεις. Τι, αδερφέ. Το μόνο που μπορεί να πιάσεις είναι καραμπούτσο. Τίποτα δεν μπορεί να πιάσεις. Πάμε επόμενη γιατί γραμμή. Είστε τόσο αδερφές, ρε. Είστε αδερφές. Πάμε επόμενη γραμμή. Στη συμπεριφορά. Γεια σας. Γιατί εμείς με τους γκέι είμαστε φίλοι. Έτσι, δεν, ποτέ. Στη συμπεριφορά εννοούμε. Ναι, είναι αδερφή και συμπεριφορά. Γεια σας, κύριε. Άμα να έρθει εκεί να σε πιάσω. Μα το μόνο που μπορεί να πιάσει είναι καραπέος. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Τώρα μαζί το μάζεσαι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς. Έλα και εσύ, θα μας δίνεις και εσύ. Με λένε Αντρέα. Ναι, Αντρέας, ναι, ναι. Είμαι εθνικός. Ωραία. Τι, εθνικός Πειραιώς. Πειραιώς. Ένα φθηνό εθνικός. Κλαίω, πάλι καλά. Από ποιο μέρος είσαι, από ποιο μέρος. Από ποιο μέρος. Από Πειραιά είμαι. Ναι. Μπράβο, πάλι. Χάσα, είμαι στην Ελβετία. Από πού. Ελβετία. Α, είσαι Ελβετία τώρα. Ναι, ναι. Πειραιά, ποιο μέρος, Καρέα, πού είσαι. Πασαλιμάνι κοντά. Πασαλιμάνι κοντά. Ελβετία, ποιο μέρος μένεις. Ανατολικά κοντά στα σύνορα με Αυστρία κοντά. Γιατί ρε, συγγνώμη, άμα σε έλεγε θα το ξέρεις το μέρος. Πήγα, ρε φίλε. Στην Ελβετία. Εγώ τη μάνα μου αδερφό και θείο εγώ, ρε φίλε. Ναι, ποιο μέρος. Στη Ζυρίχη, ρε φίλε. Στη Ζυρίχη. Ναι, εγώ είμαι μακριά από τη Ζυρίχη, μετά μια ωρίτσα. Τι έκανε ο εθνικός σήμερα, έχανε κάτι. 4-0, έχασα τον Όφη. Έχανε τον Όφη. Ναι, χάσαμε από τη Φοφίτσα. Τεράστιος εθνικός, φίλε, έχω δει εθνικό άπειρες φορές, έχω συγκινητικές στιγμές με κερκίδα εθνικό, με άστο. Άστο. Ποια ιστορικά σωματεία είναι. Να ξεκινήσω πρώτα από τα εύκολα. Πινέζεσαι, Αθηναϊκή προφορά, Ναι, ναι. Ναι, ακούμε. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Και εγώ πήρα, ναι, όντως. Αύριο γίνεται ένα θαύμα και είστε πρόεδρος της ελληνικής ομάδας. Δεν έχει σημασία πια, είστε πρόεδρος της ελληνικής ομάδας. Αλφα-εθνικής. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι πρόεδρος. Είναι ομάδα. Ναι. Λοιπόν, και σας λένε, έχεις να πάρεις Πάγεβη ή έναν άλλον ξένο προπονητή που έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Όχι οποιοδήποτε ξένο που να έχει δουλέψει στην Ελλάδα, έτσι να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Ποιον θα διαλέγατε? Για προπονητή ή για τεχνικό διευθυντή? Για προπονητή. Το Σάντος εγώ θα διάλεγα. Ναι, εγώ είπα Πάγεβη ή οποιονδήποτε άλλο. Οποιονδήποτε άλλο εγώ προσωπικά. Θα έπαιρνα άλλο ξένο σήμερα, γιατί ο Μπάγεβιτς έμαθε να δουλεύει με ρόστερ πάρα πολύ ψηλά σε budget, τα οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, δεν πρόσεχε ποτέ την αδυνατού. Ναι, είναι πανιωμοδίτης και δεν τον έχω δει να δουλεύει σε Πλατανιά, σε Γιάννενα, σε Πιερικό, σε κάτι μικρές ομάδες που δούλεψε στον Άρη. Στον Άρη δούλεψε. Μου δίνετε πάτημα, μου δώσατε πάτημα. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο σκηνικό και σας λένε Αναστασιάδη ή οποιονδήποτε άλλο Έλληνα προπονητή. Ναι. Πάλι οποιονδήποτε άλλον εγώ.
Ο καλύτερος ένας προπονητής ο Αναστασιάδης. Γιώργο Δόνη. Θα προτιμούσα τον Δόνη. Γιώργο Δόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Και λάθος που δεν τον κράτησε μια χρονιά ακόμη ο Πάο. Ναι. Να τον διαλύσει τελείως. Ναι, τον έβγαλε δεύτερο με τον Μπέλκα, τον Κατσικά. Να τον διαλύσει τελείως. Και τον Βιβιά. Τον απέκλεισε από το κύπελο. Μπάλα δεν πέταξε, καθάρισε τον Καρσία. Και τον έσυρε και τον Πάο στα δικαστήρια. Να τον διαλύσει τελείως. Και αυτοί ξέρουν μπάλα μετά. Είμαστε υπέρ του Δόνη. Σαν προπονητή στην Ελλάδα τον καλύτερο. Παρακάτω. Παντού έφυγε κυνηγημένος. Παντού. Αυτό που λέει. Ναι. Εγώ σας ρώτησα, Αναστασιάδη ή κάποιον άλλον Έλληνα. Ακούς, με χίλια άγγελος σας Αναστασιάδης, όπου πήγε έκανε έργο άνθρωπος. Εγώ για άλλο λόγο ρωτάω, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρία Κλαμά. Ναι. Μόνο Αντρέα, αν θέλεις βέβαια, τι ηλικία έχεις? 31. Ποιο μικρός ακούγεσαι, ρε. Φωνή. Δεν καπνίζεις γι' αυτό. Ποιο μικρός ακούγεσαι. Καπνίζω. Έλα, πάμε. Απλά είναι το κρύωμα, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, κύριε Ακλαμά. Ναι. Την περσινή σεζόν, μετά το Ξάνθη ΠΑΟΚ 4-2, σας είχαν στείλει ένα μήνυμα κάποιος και σας είπε ότι αν δεν ήσασταν Ηρακλής, θα ήσασταν ΑΕΚ. Και εσείς είπατε όχι. Και είπατε κάποιες ομάδες. Ή Απόλλων Αθηνών, ή Εθνικός, ή Πανιώνιος. Ναι. Μπορείτε να δικαιολογήσετε τον Εθνικό γιατί. Ενώ, γιατί δεν είπατε, ξέρω εγώ, ας πούμε, Απόλλων Καλαμαριάς, ή Αγροτικός Αστέρας, ή ξέρω εγώ, κάποια ομάδα που... Είναι μεγάλη μικρή της Αθήνας, ρε φίλε. Είναι ιστορικά σωμάτια. Κοίταξε. Εθνικός... κάποια πράγματα δεν εξηγούνται ακριβώς επιχειρήματα. Είναι μεγάλη μικρή της Αθήνας. Κοίταξε, αυτή εδώ είναι όλη η ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι ακριβώς. Ο Εθνικός μου αρκεί το ότι έφτασε μία ανάσα από το να αλλάξει όχι μόνο το ποδοσφαιρικό χάρτη της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Πούσκας, Χιντεγκούντι, Κότη. Με το Χιντεγκούντι Πούσκας, μπράβο, αν δεν ενωνότανε εναντίον του. Πρώτοι πήγανε στη Ρεάλ, ο Τσίπορ, μπράβο. Τότε ο Εθνικός είσαι πολύ καλή ελληνική ομάδα συν τους τέσσερις της Ουγγαρίας, θα άλλαζε ο χάρτης της Ευρώπης, όχι απλά της Ελλάδας. Εκείνη τη χρονιά ήμασταν με σύστημα 2-1-0. Μπράβο. Ήμασταν 4 βαθμούς μπροστά το 59 από τον Ολυμπιακό. Ήτανε. 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Ναι. Το 59 με καρέλα. Με καρέλια. Και γενικά έχει κουλτούρα ο Εθνικός. Έχει κουλτούρα, έχει ύφος. Ενώθηκε το που έγινε το περίφημο φόρο. Είναι αλήθεια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και δεν θεωρήθηκε επαγγελματικό σωματείο. Ναι. Και με το χαρακτηρισμό επαγγελματικό σωματείο απαγορέψανε και του τη στήσε και τα λοιπά. Φύγανε και πήγαν στη Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι αλήθεια ότι ο παδί... Αυτό που λέει. Είναι αλήθεια. Είχε εκεί η ΕΠΟ και βέβαια όχι από μόνη της, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και είχε πει ότι είναι κομμουνιστές... πώς το λένε. Καλά, 1002, παρασκήνιο υπάρχει, το πόκεν έχει εναντίον σου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι το θέμα. Ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, Εθνικός, για να γίνεις εθνικός, εμένα μου αρέσει να είσαι κάτι που να είσαι στα δύσκολα, έτσι. Εντάξει, ναι. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι η Εθνική είναι καθολική. Τι εννοείται. Στη θρησκεία τους. Είναι αρκετοί οπαδοί του Εθνικού Καθολικοί. Ήταν το χαρακτηριστικό σας σε κάποια δεκαετία. Δεν ξέρω. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Δεν έχω πολύ έτσι. Ναι. Παρακαλώ. Ποια θεωρείς πιο ιστορική ομάδα? Τον Εθνικό ή τον Απόλλων Αθηνών? Καλό. Ο Απόλλων καταρχάς ιδρύθηκε πολύ πιο πριν από τον Εθνικό. Σαν σωματείο. Έτσι. Καλά, η σειρά είναι Πανιώνιος, Απόλλων, Ηρακλής. Υπάρχουν ιστορικές ομάδες στην Ελλάδα. Η Παναχαϊκή είναι το 1800. Καλά, η Παναχαϊκή είναι πιο παλιά από όλους, εντάξει. Νομίζω είναι πιο παλιά από όλους η Παναχαϊκή. Όχι, ρε. Ο Πανιώνιος είναι πιο παλιά. Θα το κουράσουμε, παιδιά. Θα το κουράσουμε. Ναι. Κυρία Κλαμά, κάτι άλλο. Ξέρω ότι είστε φόλ Αγγλία. Βρετανία. Βρετανία, ωραία, ακόμα καλύτερα. Εγώ με τον νησί δεν ασχολούμαι πέρα από τη Celtic. Κλαίω. Η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που έχει πάρει Champions League με παίχτες που ήταν μόνο αποτακτικό, έτσι. Όχι μόνο αυτό, που γεννήθηκαν όλοι το πολύ 50 χιλιόμετρα γύρω από το γήπεδο. Α,
Ακριβώς. Δεν υπάρχει, αυτό είναι παραμύθι, ε! Βέβαια, για να καταλάβετε γιατί είμαι Celtic, θα σας πω τρία ονόματα. Πες τα να τελειώνουμε. Σαν Πάουλι, Λιβόρνο, Μπιλμπάο. Σε παραδέχομαι. Διάλειμμα. Σε παραδέχομαι. Ωραία, Αντρέα. Μισό λεπτό. Θέλω να σας πω για τον Κλοπ, επειδή λόγω υποστήριξης αδελφοποίησης της Green Brigade με τους Red της Liverpool, ναι. Συμπαθώ τη Liverpool, εγώ είμαι φόλα Ιταλία για να καταλάβετε. Ναι. Έτσι έχω μεγαλώσει με τη Μίλαν από το 93 ας πούμε που όργωνε, έτσι. Ναι. Και έτσι είμαι φόλα Ιταλία. Με τη Μίλαν του Αρίγκο Σάκη με τους Ολλανδούς. Ναι. Λοιπόν, το έργο του Κλοπ, επειδή τον Κλοπ το παρακολουθώ πριν πάει καν στην Dortmund. Στη Μάιντς. Την πρώτη χρονιά που πήγε στην Dortmund υπήρχε πάρα πολύ μουρμούρα. Δεν θα το δείτε φέτος. Εννοείται αυτό, αλλά αυτό ποιος το είπε, εννοείται. Ούτε καν θα το... Μα και τώρα αν βγει Champions League πάλι θα τον μιμνήσω. Γιατί είναι και συγκυρίες, εσύ είναι και στη Λίβερπουλ. Να τον υμνήσει κάποιος ή όχι, απλά να μην υπάρχει αυτή η μουρμούρα. Δηλαδή το έργο δεν θα φανεί φέτος. Εννοείται. Το έργο θα φανεί του χρόνου. Του χρόνου εννοείται, ναι. Bye. Και μια ερώτηση στον κύριο Ιορδάνη. Δες μ' αγόρισε τον κύριο Ιορδάνη. Λοιπόν, κύριε Ιορδάνη είστε από τη Δράμα, έτσι. Ναι, καταγωγή. Από τη Φροντού είναι. Ναι, καταγωγή, εντάξει, οκ. Είστε όμως το ΟΠΖΙ. Ναι, είναι. Αν έπαιζε, για κάποιο λόγο ήταν η Δόξα Δράμας Αλφαεθνική και έπαιζε τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ Δόξα Δράμας ή Δόξα Δράμας ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με νίκη παίρνει πρωτάθλημα, η Δόξα Δράμας με νίκη σώζεται από τον υποβασμό. Ναι. Ποια ομάδα θα υποστήριζε? ΠΑΟΚ. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι, όπως είπε και ο Μάριος, δεν μπορεί να τα εξηγήσει στον αέρα. Καταρχήν οι γνήσιοι Δοξέοι. Η γνήση αυτή που είναι εκεί, η γνήση λένε. Να ξέρεις τη Δόξα Δράμα, η γνήση. Οι περισσότεροι καταρχήν είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Δράμα. Ρε, δεν χρειάζεται. Η γνήση, οι Δοξέοι, ναι, είναι καμιά 50 που αντιπαθούν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, και όταν πηγαίνεις εκεί πέρα, όλο σου σπάνε τα νεύρα. Ναι, προτιμούν το πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, παρά ο ΠΑΟΚ. Έκλεισε, φτάνει. Πρόσεξε, Ανδρέα, ο Τζιάνι Ριβέρα είσαι στη γραμμή. Διάλειμμα. Ο Τζιάνι Ριβέρα, τη διάλεξε. Διάλειμμα. Τερορί.